Πάμε στο κομμάτι του κοινωνικού μερίσματος, γιατί θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί στέλνετε μηνύματα και αναρωτιέστε τι θα γίνει τελικά με το κοινωνικό μέρισμα, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα λάβουν τα 700 ευρώ, 700 ευρώ, ένα διόλευκα ταφρόνητο ποσό. Πολλοί από εσάς το περιμένουν ασχέτως ότι έχουν μειωθεί οι δικαιούχοι συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά. Αλλά εμείς είμαστε εδώ για να σας δώσουμε όλα εκείνα τα κριτήρια, αλλά και τις ημερομηνίες τελικά υποβολής των αιτήσεων, αλλά και την ημέρα που θα καταβληθεί το πολύ σημαντικό για πολλούς από εσάς επίδομα. Το βεβαίως. Για το κοινωνικό μέρισμα μιλάμε. Και γιατί πολλά τα επιδόματα τα μπέρδεψα στο μυαλό μου. Είναι πολλά τα επιδόματα και τέλος του χρόνου πολλοί τα περιμένουν, καθώς μπορεί να έχουμε να πληρώσουμε πολλά, αλλά έχουμε να πάρουμε και πολλά, τουλάχιστον κάποια νοικοκυριά. Μιλάμε για 250.000 νοικοκυριά συνολικά φέτος, που θα λάβουν τα 700 ευρώ. Και εδώ βλέπουμε τέσσερις κατηγορίες νοικοκυριών που θα λάβουν αυτή την έκτακτη οικονομική ενίσχυση, η οποία, Λευτέρη, θα αρχίσει να καταβάλλεται από τις 27 Δεκεμβρίου. 27 Δεκεμβρίου, και λοιπόν, καταβάλλεται το πούμε, κοινωνικό μέρισμα. Πριν πούμε για τις κατηγορίες, είναι ότι η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 17 Δεκεμβρίου. Διαδικτυακά, Διαδικτυακά. Θα μπορεί κάποιος με τους κωδικούς του του TaxisNet να μπαίνει στο site της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και να ακολουθεί όλα τα απαραίτητα βήματα προκειμένου να υποβάλει την αίτησή του. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τις 26 Δεκεμβρίου και από τις 27 θα αρχίσει να καταβάλλεται αυτό το ποσό, τα 700 ευρώ στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Πάμε να λύσουμε απορίες των τηλεθεατών, όλων εσάς που μας στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, εάν τελικά βρίσκεστε μέσα στις κατηγορίες εκείνων των ανθρώπων που δικαιούται τελικά το κοινωνικό μέρισμα. Ιδού λοιπόν η λύση της απορίας και των ερωτήσεών σας. Οι τέσσερις κατηγορίες λοιπόν νοικοκυριών που θα λάβουν έκτακτη οικονομική ενίσχυση, γιώτα, είναι αυτές που βλέπουμε. Οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά και φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ, σύμφωνα με τις δηλώσεις του 2019. Τις αγγίζει βέβαια. Οικογένειες με έναν άνεργο γονέα, ο οποίος δεν δουλεύει πάνω από 12 μήνες. Οικογένειες με βραχυχρόνια άνεργους γονείς, δηλαδή κάτω των 12 καμινών άνεργους, και οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, τα οποία είναι αμαία. Μάλιστα. Και έχουμε ετοιμάσει και άλλη μια σχετική κάρτα, κριτήρια για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση, μόνιμη και νόμιμη διαμονή γονέα στην ελληνική επικράτεια τα τελευταία 10 χρόνια, δηλαδή θα πρέπει οι γονείς να διαμένουν στην Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια. Σωστά. Και οι δύο γονείς να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, ενώ οι καταθέσεις όλων των μελών του νοικοκυριού να μην υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ. Το άθροισμα των καταθέσεων που έχουν όλα τα μέλη του νοικοκυριού που θα πάρει τα 700 αυτά ευρώ, που είναι ένα πολύ καλό ποσό για μια οικογένεια. Και μάλιστα αυτές τις ημέρες, έτσι, Χριστούγεννα, που τα έξοδα πολλές φορές είναι περισσότερα, δώρα, τραπέζια. Είναι μακάρι όλα να το δίνανε αυτά, και τακτικότερα το συγκεκριμένο επίδομα και ας ήταν και μικρότερο σε ύψος. Έτσι.